στις μεγάλες κινητοποιήσεις αναδείχθηκε το δίκαιο των ετοιμάτων, το οποίο αναγνωρίσατε κι εσείς. Αλλά θέλουμε και λύσεις. Τώρα, εκεί διαφωνούμε βεβαίως, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, σαφέστατα. Γιατί, ας πούμε, και το ρεύμα που αναφέρεται ενδεικτικά, απλά μόνο να πω ότι σήμερα το οικιακό ρεύμα κλείνεται σε μια τιμή 8,3 λεπτά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμβόλαια με 8,3 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι το αγροτικό ρεύμα, αυτό που βάζουμε για το πλαφόν στα 7 λεπτά, νομίζουμε ότι πρέπει να το ξαναεπαναφέρουμε, πρέπει να το ξαναδείτε και ως κυβέρνηση και να δούμε τι δυνατότητα υπάρχει. Από εκεί και πέρα, δώσαμε έναν οργανωμένο αγώνα και αυτό μας επέτρεψε να φτάσουμε και στο Σύνταγμα. Και εσείς ξέρετε ότι υπάρχει ένα οργανωμένο αγροτικό κίνημα, συντεταγμένα και πολύ οργανωμένο, ας πούμε, κάναμε όλες τις κινητοποιήσεις μας. Ο σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τα προβλήματα. Αυτό ήταν ο σκοπός μας. Και με τη σημερινή συνάντηση θέλουμε να αναδείξουμε και τα προβλήματα της Θεσσαλίας, η οποία έχει υποστεί μια καταστροφική, τρομακτική μάλλον καταστροφή από τις πλημμύρες. Και 6 μήνες μετά έχουν γίνει λίγα πράγματα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που το πώς θα έπρεπε να προχωρήσουν ορισμένα πράγματα σε σχέση με χρονοδιαγράμματα, σε σχέση με αποκαταστάσεις των έργων, των αναχωμάτων κτλ. Που έχουν καταστραφεί και υπάρχει κίνδυνος ξανά πλημμυρικών φαινομένων, σε σχέση με τις αποζημιώσεις και με το αν εκπονηθεί ένα πρόγραμμα, τι θα γίνει με τις πολλές εκτάσεις. Είναι περίπου 350.000 στρέμματα, 120.000 στην Κάρλα και άλλα τόσα στην υπόλοιπη Θεσσαλία που δεν θα καλλιεργηθούν λόγω είτε των νερών είτε διαβρώσεων των υδάφων και φερτών υλικών. Πρέπει να αποκατασταθούν, να υπάρχει μια αναπλήρωση του Δήματος για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους οι αγρότες, να μπορέσουν να ζήσουν, ώστε να ξαναγίνουν παραγωγικά τα χωράφια τους. Θέλουμε να συζητήσουμε για το πάγιο κεφάλι που υπάρχουν καθυστερήσεις και εμείς σήμερα ήρθαμε να σας πούμε και να σας μεταφέρουμε στον Πρωθυπουργό της χώρας την πραγματική εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία, τα όποια προβλήματα υπάρχουν, βεβαίως διεκδικώντας και λύσεις στα αιτήματά μας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα και να φέρει αποτελέσματα. Γιατί είναι αναγκαίο να έρθουν τα αποτελέσματα. Η οικονομική και η κοινωνική ζωή της Θεσσαλίας εξαρτάται κατά πολύ από το αγροτικό εισόδημα και αυτή τη στιγμή πραγματικά πρέπει να πούμε ότι οι συνέπειες δεν έχουν ακόμη φανεί στην οικονομία της περιοχής. Θα φανούν πολύ σύντομα το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί θα χαθούν πάρα πολλά εκατομμύρια και από την τοπική αγορά. Και πρέπει να υπάρξει στήριξη αυτού του πρωτογενού τομέα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, να συνεχίσουμε να μένουμε στα χωριά μας και να συνεχίσει και η Θεσσαλία να έχει ζωή.